Καλησπέρα κυρίες και κύριοι συναδελφοί, κύριε Πρόεδρε. Φιλικά το λέω, θεσμικά, οι απαντήσεις που δώσατε είναι μια ερμηνεία του νόμου. Τι να σας επισημάνω, το ξέρετε, αλλά για να το εμπεδώσετε, να το εμπεδώσουμε και εμείς. Είστε πρόεδρος ενός θεσμικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Δύο λεπτό, ολοκληρώνω, δεν λέω κάτι προσβλητικό, προσέχω τι λέω λόγω ιδιότητας όπως και εσείς. Είστε πρόεδρος της Περιφερειακού Συμβουλίου της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας. Είναι το θεσμικά δεύτερο πολιτικό όργανο, όχι μόνο σε μέγεθος, αλλά και σε πολιτική χρειά και υφή, μετά το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν θα επαναλάβω επίσης τις τοποθετήσεις των άλλων δυνάμεων, ούτε θα μπούμε σε διαχωρισμούς τεχνητούς. Είναι αυτοί εδώ, είναι οι άλλοι εκεί και τούμπαλοι. Ο διαχωρισμός ο δικός μας δεν είναι δεξιά προοδευτικές δυνάμεις, έτσι. Είναι εργατική και αστική τάξη. Δεν θα το αναλύσω, απλά το επισημαίνω. Τρίτον, δεν διέκοψα κανένα παιδιά, να αφήσει να ολοκληρώσω. Λοιπόν, άρα λοιπόν ως εκ τούτου, μεταφέροντας και μία εμπειρία στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, διοίκησης με τα τελευταία μέτρα και σταθμά, Καποδίστρια, Καλλικράτη κλπ. Δεν το λέω κάνοντας λογοπαίγνιο, το λέω γιατί έτσι είναι και το έχουμε εξηγήσει σαν λαϊκή συσπήρωση και σαν κόμμα το οποίο μας στηρίζει. Ως μια 25ετία δημοτικό σύμβουλο στο Περιστέρι, αλλά και 2-2,5 χρόνια στην περιφέρεια Αττικής, θεσμικά δεν έχω δει τέτοια υποτίμηση ενός τέτοιου θεσμικού οργάνου όπως τη βλέπω σε κορυφαίο σημείο σήμερα. Θα μου πείτε τώρα, είναι από το πουθενά αυτή η υποτίμηση, αυτός ο ευθυλισμός? Όχι. Είναι με μαθηματική ακρίβεια ευθύνη της συγκεκριμένης διοίκησης, η οποία αξιοποιεί την τηλεδιάσκεψη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, προκειμένου να αποφύγει τις διαζώσεις κριτικής που θα γίνει και από εμάς και όχι μόνο από εμάς, από όλη την αντιπολίτευση στο σύνολό της. Δεν επιτρέπεται όλη η διοίκηση σήμερα να είναι ιντερνετικά και να παρευρίσκεται στην παρούσα συνεδρίαση χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, και ως εκ τούτου έχοντας ως δείγμα την τελευταία συνεδρίαση που, κύριε Πρόεδρε, ούτε εσείς είχατε έρθει για ένα σοβαρό θέμα το οποίο είχατε δεσμευτεί, λέω αυτό και κλείνω, επανειλημμένα θα το φέρετε, έτσι, ούτε εσείς είχατε έρθει και δεν απάντησε τους 45, ήταν οι 36-37, ήταν όμως αυτή. Εμείς θέσαμε ένα θέμα ότι αν συνεχιστεί αυτή η συγκεκριμένη συνεδρίαση, η οποία, αυτό είναι το τελευταίο επιχείρημα, και τεχνικά είναι γεια σου, συγγνώμη για την αργό, για την αργό, δεν ακούνε αυτοί που είναι συνδεδεμένοι ιντερνετικά τι λέμε, είπε η συντρόφισσά μου η Στέλλα Βαλαβάνη ότι η λαϊκή συσπήρωση θα αποχωρήσει. Είπατε ότι θα συνεχιστεί και σας ανακοινώνω, έχοντας εντολή από την λαϊκή συσπήρωση, την παράδειξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι εμείς αυτούς τους θεσμούς, έστω και αστικούς, δεν θα τους ευτελίσουμε με τη δικιά σας ενοχή και με τη δικιά σας προτροπή. Όχι προσωπικά, πολιτικά. Ευχαριστώ.